Sohnander. Αλήθεια, πόσες φορές έχετε πιάσει τον εαυτό σας πιστεύοντας ότι κάποια παιχνίδια τα ξέρετε πολύ καλά και από πολύ μικρή? Σίγουρα εγώ το κάνω με μια συγκεκριμένη σειρά παιχνιδιών και μια συγκεκριμένη εταιρεία, της Blizzard. Βλέποντας ήδη το StarCraft 1 και το StarCraft 2, περνώντας στο κορυφαίο franchising κατά με τον Diablo, έχοντας παίξει από το πρώτο Diablo μέχρι και το τελευταίο, που είναι και ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου, τον Diablo 2, μαζί με το Lord of Destruction, το Battle Chest, μια απίστευτη έκδοση, την οποία την είχα πάρει από ένα γωνιακό κατάστημα της Στουρνάρη το 2000. Όσοι γνωρίζετε καταλαβαίνετε για ποιο μιλάω. Πάρα πολλές ώρες παιχνιδιού με τον Diablo 2. Στη συνέχεια μπήκε στη ζωή μου το World of Warcraft. Όπως βλέπετε, έχω σχεδόν τα πάντα μέχρι το Cataclysm, που εκεί το παράτησα. Όμως το 2012 ήρθε το Diablo το 3. Ήταν μια αναμονή περίπου 13 ετών. Το περιμέναμε, το γουστάραμε. Αυτό το συγκεκριμένο, το hack and slash, ήρθε τότε και μετέπειτα να μπήκε τα καλά στις καρδιές μας, καθώς είναι ένα παιχνίδι το οποίο το παίξαμε έφηβοι στο Λύκειο και πραγματικά γουστάραμε αυτό το setup, αυτό το στήσιμο του παιχνιδιού που ποτέ δεν το βαριώσουν, με τα classes, με τα διαφορετικά builds, με τα maps που αλλάζανε σε κάθε gameplay. Και αφού κάψαμε το Diablo το 3, μετά ήρθε και το Reaper of Souls, το Expansions, που εισήγαγε ένα νέο class, τον Crusader, και πολύ αργότερα προστέθηκε και ο Necromancer. Όμως, καλά όλα αυτά, αλλά πώς να τα παίξουμε? Έτσι λοιπόν, ήρθε η εταιρεία Conceptum και μου έκανε μια πάρα πολύ ευγενική χορηγία. Συγκεκριμένα ευχαριστώ θερμά τον κύριο Παύλο Καλόνη, που μου έστειλε αυτό το πολύ δυνατό πακέτο που βλέπετε, το G901 Gaming Starter Kit της εταιρείας Black Dragon και φυσικά το 8-bit Do Pro 2 controller και το mounting για κινητά, τη βάση στήριξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Παύλο τον γνώρισα και από κοντά στην GameAthlon, τα είπαμε και ίσως να δούμε και κάποια άλλα πράγματα στο μέλλον. Και αφού αυτό το συγκεκριμένο κοιτάκι το έχουν παρουσιάσει οι Unboxholics, οι Gamers, το Game World, μέχρι και οι αδελφοί Joystick.gr, ευχαριστώ καταρχήν εσάς που προτείνατε στην εταιρεία αυτή, την Conceptum, που είναι ίσως γνωστή, έχει το παρακλάδι το Market24, το site για τις αγορές. Ευχαριστώ που συστήσατε κάποιοι από εσάς, έχοντας δει το επεισόδιο που έχω δείξει την αγάπη μου για τα παλιά PC Games, τα Big Boxes, που τους προτείνατε να κάνουμε κάποια συνεργασία. Αυτός λοιπόν εδώ είναι ο καρπός της συνεργασίας και μια πάρα πολύ όμορφη χορηγία. Έχω ανοίξει λοιπόν εδώ το Gaming Starter Kit και εδώ καταρχήν βλέπουμε το τεράστιο mousepad, το οποίο έχει πάρα πολύ καλή υφή, κάτι γενικά που δεν το πολύ βλέπουμε σε πιο χαμηλών τιμών πακέτα. Αυτό εδώ είναι ένα tool με το οποίο μπορούμε να αφαιρούμε τα πλήκτρα από το πληκτρολόγιο ένα προς ένα για να μπορέσουμε να τα φέρουμε για να καθαρίσουμε. Φυσικά από το κοιτάκι δεν λείπουν και οι οδηγίες, οι οποίες είναι σε διάφορες γλώσσες. Μας δείχνει όλα ό,τι χρειάζεται να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τις φωτεινότητες του keyboard, κάτι το οποίο έχει φοβερά presets για το RGB. Και φυσικά εδώ είναι και το πληκτρολόγιο, το K901, το οποίο παρακαλώ είναι μηχανικό πληκτρολόγιο. Είναι ένα πολύ minimal ως προς το μέγεθός του πληκτρολόγιο, το οποίο έχει απουσία του numeric pad. Είναι ελαφρύ, δεν υπάρχει κάποια παρουσία μετάλλου,
Συγκεκριμένα, εγώ πριν από αυτό το setup, εγώ έχω το Zero Ground, το πληκτρολόγιο που θα δείτε και το αντίστοιχο mouse, το οποίο ήταν μια low budget αγορά, και εδώ τώρα με αυτό το πολύ όμορφο πακέτο που μου αποστάθηκε, θα αντικατασταθεί από το Black Dragon Kit. Και εδώ σειρά τώρα έχει το Gaming Mouse, το οποίο έχει 6 διαφορετικές επιλογές σε DPI, 600, 1000, 1200, 2000, 3200 και 4800 DPI. Έχει ένα πολύ όμορφο εργονομικό στιβαρό σχεδιασμό. Έχει, όπως είπαμε, μέσα 3 βαρύδια που συγκεκριμένα είναι των 6,5 γραμμαρίων. Εδώ στην αρχή είχα λίγο δυσκολευτεί να δω πώς ανοίγει, αλλά εν τέλει το βρήκα. Μου άρεσαν οι λεπτομέρειες που περιλαμβάνει μέσα και τύπου αλουμίνιο, σαν αεροπορικού τύπου CNC που φαίνεται, και δίνει έτσι ένα πολύ aggressive και αεροδυναμικό design. Εγώ όταν το πιάσα στα χέρια μου, είδα μια πολύ πιο ωραία και πιο στιβαρή κατασκευή από το αντίστοιχο Zero Ground που είχα τα τελευταία χρόνια. Επίσης να πούμε ότι είναι RGB και αυτό ξεκάθαρα, όπως όλο το kit, με 4 εναλλαγές χρωμάτων, και φυσικά μέσα από την σελίδα της Conceptum μπορείτε σαφώς να κατεβάσετε το gaming software. Να πούμε επίσης ότι έχει και υφασμάτινο καλώδιο και επίχρηση σύνδεση στο USB. Σειρά έχουν τα headsets, τα οποία αυτά είναι ουσιαστικά το αναβαθμισμένο kit από το περασμένο μοντέλο της Black Dragon Kit. Είναι Hi-Fi Grade με Dynamic Driver, με πολύ δυνατούς οδηγούς. Έχει αρκετά καλό ήχο, τα δοκίμασα, έχουν δυνατά μπάσα, έχει κρυστάλλινο ήχο. Γενικά η ακουστική τους είναι πάρα πολύ καλή, έχουν και πολύ μαλακά εργονομικά μαξιλαράκια. Το μικρόφωνο είναι σαφώς και αυτό φωτιζόμενο και είναι εύκαμπτο. Υπάρχουν τα καλώδια σύνδεσης με USB και αυτό επιχρησιμοποιημένο, και φυσικά υπάρχει και ένα jack ήχο και jack μικροφόνο που μόλις είδαμε. Έχει τη ρύθμιση της έντασης και γενικά η ευαισθησία του είναι στα 110 dB. Φεύγουμε λοιπόν τώρα και πάμε με τη σειρά μας λίγο gameplay με αυτό το πάρα πολύ όμορφο gaming kit. Πάμε λοιπόν εδώ να ξεκινήσουμε το Diablo Immortal. Θέλω να πω την προσωπική μου άποψη σχετικά με αυτό το παιχνίδι της Blizzard, γιατί θαρώ ότι έχω παίξει όλα τα παιχνίδια, και Heroes of the Storm έχω παίξει πάρα πολύ. Έχω παίξει από το Warcraft 2 βασικά, έχω ξεκινήσει να παίζω. Warcraft 3, Reign of Chaos, Frozen Throne, Dota πάρα πολύ, σε Internet Cafés τότε που είχε γίνει ο χαμός, και γενικά WoW μετά περίπου 7-8 χρόνια, και σαφώς Diablo 2, Diablo 3, Diablo 1 σε Windows 95 λειτουργικό. Θέλω πολύ ωραίες ιστορίες, μην με ακρηγορώ. Λοιπόν, το Diablo το Immortal παίζει λοιπόν και σε κινητό και σε PC. Είναι σε φάση open beta. Γενικά το παιχνίδι βελτιώνεται συνέχεια. Να πω καταρχήν, πριν προχωρήσω στα δικά μου, ότι έχει γραφτεί ένα πάρα πολύ μεγάλο και δυνατό review του παιχνιδιού από το πολύ μεγάλο gaming, gadget και technology site που αρθρογραφώ και εγώ σαν console hunter, το Eternity.gr. Εκεί λοιπόν ένας φίλος έχει κάνει ένα απίστευτο review που θα το κάνω ping στο σχόλιο, θα το κάνω ping σχόλιο εδώ στο επεισόδιο, για να μπορέσετε να έχετε και μια πιο γενικευμένη άποψη, μια πιο μεγάλη, πιο εξειδικευμένη, ας το πω. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει γράψει ένα απίστευτο review, θα ήθελα να το διαβάσετε. Εγώ θα σας πω έτσι εν ολίγης, για να μην γίνει και το επεισόδιο τεράστιο, θα σας πω αυτά τα οποία, τα key έτσι, sections, τα οποία θεωρώ σημαντικά να πω σε κάποιους που δεν έχουν παίξει το Diablo, το Immortal, και σκέφτονται αν θα ξεκινήσουν να παίξουν ή όχι. Καταρχήν να πω ότι έχω παίξει περισσότερο στο κινητό. Στο PC έχω παίξει πολύ πιο λίγο, αλλά στο PC είναι σαφώς πολύ πιο ωραίο σαν εμπειρία. Αλλά συγκεκριμένα λόγω, ας πούμε, εμένα, του περιορισμένου μου χρόνου και που έχω τον γιο μου που πλέον έχει φτάσει 14 μηνών και είναι, λες και τον ταΐζουμε νίτρο
και δε κάθεται λεπτό στα αυγά του. Είναι λίγο πολύ δύσκολα τα πράγματα για να παίξω κάτι. Οπότε γενικά έχω βολευτεί πάρα πολύ σε gaming αυτή την περίοδο να παίζω απλά Diablo Immortal. Λοιπόν, καταρχήν όσοι θέλουν να με κάνουν ad με το Battle.net account, να παίξουμε και μαζί τυχόν. Όσοι δεν έχουν ξεκινήσει το game, θα σας πω μετά γιατί. Το account μου είναι Kawasakikos Vieci 2328. Συγκεκριμένα εγώ τώρα παίζω σε αυτόν τον server τον Angiris Council. Οπότε αν θέλετε κάποιοι να ξεκινήσετε το Diablo Immortal και να παίξουμε παρέα, θα πρέπει να μπείτε σε αυτόν τον server τον Angiris Council. Εγώ το λέω για πλάκα στον Αργύρι. Μπείτε λοιπόν στον Αργύρι, κάντε με ad και θα μπορέσουμε να παίξουμε για τίποτα dungeons, raid μαζί κτλ. Πολλοί κόσμος δεν το γνώριζε και μπαίνει σε διάφορους servers. Δηλαδή εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους που παίζουν Diablo 3 και όταν το κάναμε download, κάποιοι το κάναν day one, το πατήσαμε και ο καθένας διάλεξε το δικό του server. Οπότε δεν είναι cross server, άρα δεν μπορούμε να παίξουμε μαζί με τους φίλους μου. Επίσης, θα σας πω, έχουν πει η Blizzard ότι σε επόμενα updates θα ξεκινήσει η φάση. Μισό λεπτό, φάγαμε ένα bug στο PC, φάγαμε drop, εφαρμογή. Καλή φάση. Πάμε πάλι. Εδώ βλέπουμε και κάποια φιλαράκια είναι μέσα. Τι να τους κάνω τώρα, είναι mobile. Θα τους έλεγα. Είναι και ο Chronos GR μέσα, ο φίλος μου Τάσο Τσαπάρας. Λοιπόν, πρώτη φορά πάντως μου κάνει drop στο PC. Δηλαδή έχω παίξει μια δεκαριά φορές, δεν με έχει κάνει ποτέ. Λοιπόν, έλα μην κάνεις πάλι drop. Εντάξει, μπήκε. Λοιπόν, η Blizzard είπαμε ότι θα κάνει στο μέλλον είναι στη σκέψη να κάνει ένα cross-server merge ώστε να μπορέσουμε να παίξουμε μεταξύ φίλων κτλ. Τώρα, το Diablo Immortal, παιδιά. Το Diablo Immortal έχει, ας το πούμε, χαρακτηριστεί ό,τι χειρότερο έχει βγει Blizzard. Μπορώ να συμφωνήσω σε κάποια, μπορώ να διαφωνήσω και πλήρως. Γιατί το Diablo το Immortal δείχνει το μέλλον που βλέπουμε ήδη στα παιχνίδια με τα DLC, με τα microtransactions και τα λοιπά. Το μέλλον, παιδιά, θα είναι πάρα πολύ να μας παίρνει το gaming, να μας τσιμπάει μικρά ποσά. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και σε τι βαθμό θα το κάνει ο καθένας, τι σεβασμό θα έχει στο καταναλωτή. Αλλά γενικά οι παλιές καλές εποχές που έπαιρνες ένα cartridge ή πιο μετά κάποια παιχνίδια σε CD τύπου εποχές PS2 άντε και PS3 ελαφρώς που ξεκινήσαν να βγαίνουν τα πρώτα DLC κτλ. Νομίζω ότι θα αλλάξει στο μέλλον. Αυτό λοιπόν την αλλαγή έρχεται να μας τη δείξει η Blizzard με τον Diablo Immortal. Ποιο είναι το πρόβλημα στο Diablo Immortal? Τώρα προσπαθώ να σας τα πω ενώ έτσι χαζεύω και εδώ να σας πω αυτά τα πράγματα που χρειάζεται να ξέρετε για να αποφασίσετε αν θα παίξετε ή όχι αυτό το παιχνίδι. Η Blizzard λοιπόν κατηγορήθηκε πάρα πολύ ότι έχει κάνει το παιχνίδι να είναι όπως θα έπρεπε να παίξεις, δηλαδή όπως θα του άρμοζε, μόνο μέσω της επιλογής να πληρώσεις πολλές εκατοντάδες ή ακόμα καλύτερα πολλές χιλιάδες ευρώ. Και θα σας πω γιατί. Καταρχήν να ξέρετε ότι στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας είχαν γίνει 10 εκατομμύρια downloads. Εγώ το παιχνίδι ενώ ήξερα πότε θα βγει και διάβαζα τι ερχότανε, που άρχισε να πέφτει το κράξιμο σχετικά με τα χρήματα, αποφάσισα να το βάλω ένα μήνα μετά. Πιο πολύ και για κάποια πατσάκια να έχουν διορθωθεί κάποια πράγματα που όντως είχαν γίνει αρκετές αλλαγές. Πρόσφατα επίσης την περασμένη εβδομάδα ήρθε και ένα email που μας έδωσε κάποια rewards στους players, το οποίο λέει ότι έγιναν ήδη 20 εκατομμύρια τα downloads. Λοιπόν, η Blizzard αυτή τη στιγμή πλουτίζει. Να πούμε ότι με το παίχτη εδώ είμαι console hunter, έτσι, δεν ξέρω όσοι το έχετε δει ακόμα, και έχω class necromancer. Λοιπόν, η Blizzard πλουτίζει αυτή τη στιγμή, γιατί το παιχνίδι είναι θυστικό και αν κάποιος θέλει να το πάρει σοβαρά, είτε να παίξει πιο high-end difficulties χωρίς να πηγαίνει άκλα αυτός, είτε να μπορέσει να είναι αξιόμαχος στο PvP system,
που είναι πολύ πιο πλέον ορθό και φαν από τον Diablo του 3. Πρέπει να πληρώσει, παιδιά. Πρέπει να πληρώσει και συγκεκριμένα πρέπει να πληρώσει αγοράζοντας τα Legendary Gems στα highest rank τους. Τα gems αυτά λοιπόν μπαίνουν στην πανοπλία σας και σας ανεβάζουν το resonance, σας ανεβάζουν γενικά combat trading, ιστορίες μαζί με τον gear και σας κάνουν να είστε τούμπανα. Αυτό λοιπόν η Blizzard το έχει εκμεταλλευτεί και σε έχει αναγκάσει δηλαδή να πρέπει να ρίξεις πραγματικά πάρα πολλά λεφτά. Ήταν αστείο στην αρχή ότι υπήρχαν κάποια reviews τα οποία λέγανε ότι θα πρέπει κάποιος για παίχτης για να καπάρει δηλαδή τον παίχτη του θέλει να δώσει περίπου 100.000 δολάρια. Παιδιά τώρα, 100.000 δολάρια. Παίρνεις και ένα σπίτι. Ο καθένας μπορεί να κάνει τι θέλει, 100.000 δολάρια ή 90.000 ευρώ. Ποιος άνθρωπος, τουλάχιστον στα level που ξέρουμε εμείς στην Ελλάδα, γιατί εντάξει στην Αμερική υπάρχουν και άλλες ισορροπίες ή κάπου αλλού στον κόσμο, στο πλανήτη, άλλοι άνθρωποι διαφόρων, ας το πούμε, καταστάσεων οικονομικών, αλλά και πάλι είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δεν ξέρω δηλαδή πώς μπορούσε να το κάνει αυτό η Blizzard. Οπότε δηλαδή άρχισε να παίρνει τις χειρότερες βαθμολογίες στο Metacritic και τα λοιπά, λόγω του gem system και του paying system. Okay, μεγάλο λάθος. Blizzard, ναι, το ξεφτύλισε σχεδόν. Δηλαδή μπορώ να σας το δείξω αυτή τη στιγμή επειδή μιλάμε. Τώρα έχω την κάμερα εδώ. Α, κάτσε αυτό, όχι, δεν είναι αυτό. Κάπου είναι εδώ ρε παιδάκι μου τώρα. Πού είναι, α, το shop. Το shop λοιπόν για να πάρεις τα legendary crests και γενικά πραγματάκια ωραία πρέπει να αρχίζεις να κάνεις δουλίτσα. Πούντα, ναι, εδώ είναι κάτι άλλο. Γενικά για να πάρεις αυτά τα ποσά χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά, αλλά είναι επίσης και τα gems μέσα στη μέση που είπαμε. Crest συνέχεια που πετάνε τέτοια πράγματα για να έχεις το chance να ανεβάσεις, να βρεις, να κάνεις, να ράνεις. Είναι too much ρε παιδιά, τουλάχιστον εντάξει για Ελλάδα είναι αστείο. Εγώ θα σας πω προσωπικά την πρώτη μέρα που βγήκε το παιχνίδι έχω δώσει μόνο το πρώτο chest που με έδινε, το οποίο ήταν με 1 ευρώ. Πλήρωσα 1 ευρώ, okay, δεν έτρεχε κάτι. Έτσι λοιπόν, πολλοί κόσμος κακοχαρακτηρίζει το Diablo, το Immortal, ότι είναι μια τεράστια αρπαχτή της Blizzard. Παρόλα αυτά, πολλοί κόσμος το έκανε uninstall, μπλα 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 από την αρχή. Όμως η Blizzard λέει ότι η φάση όλη πάει τρένο, ότι έχει κάνει τεράστια έσοδα και ότι έχει πολύ σταθερό κοινό που αργά ή γρήγορα βάζει κάποια λεφτά ή κάποιοι που παίζουν casual. Εγώ λοιπόν τώρα είμαι στην κατηγορία του casual. Θέλω να πω σε reviews που έχω διαβάσει και στο εξωτερικό και γνώμες που έχω ακούσει και σε κάποιες ομάδες στο Facebook που έχω δει κτλ. Τώρα κάνω πέρα δόθε απλά για να μην είμαι στατικός, έτσι να βλέπετε για λίγο το παιχνίδι, τους βέντους κτλ. Ότι παιδιά το παιχνίδι είναι μια χαρά να το παίξει κανείς χωρίς να δώσει ούτε ένα ευρώ. Εντάξει, να δώσει ένα ευρώ. Εγώ δώσα δηλαδή ένα ευρώ. Έχει εμπειρία. Έχει αυτό που σε κάνει να θες να λογκάρεις κάθε μέρα, να παίξεις και τα λοιπά. Σε τραβάει ρε παιδί μου, σε τραβάει. Και τραβάει συνέχεια κόσμο και τα λοιπά. Σίγουρα ποτέ δεν θα μπορέσεις να φτάσεις στο χαρακτήρα σου δηλαδή, να του μπανιαστείς. Τώρα εδώ δεν μπορεί να δείτε πιο κάτω γιατί είναι η κάμερα. Εδώ ας πούμε εγώ έχω βάλει κάποια τα gems αυτά τέλος πάντων, αυτά εδώ είναι όλη η ιστορία, τα gems αυτά που υπάρχουν διάφορα, σου δίνουν διάφορα abilities, το resonance είναι αυτό, εγώ ας πούμε 2.40, όσο πιο μεγάλο είναι το resonance τόσο μεγαλύτερος και τούμπανος είναι ο παίχτης, δηλαδή όλη η φάση κρίνεται σε αυτό εδώ το νούμερο. Αυτό εδώ το νούμερο ανεβαίνει παιδιά με τα gems. Όπως βλέπετε εδώ έχω σε όλα legendary gems, απλά εδώ είναι και τα ranks, δηλαδή είναι rank ξέρω εγώ 2, πάνε μέχρι 5, αν δεν κάνω λάθος νομίζω πάνε μέχρι 5 και εδώ στο secondary gear τα rings, τα hands, τα belt, τα shoes κτλ. Μπαίνουν απλά διαμαντάκια τα οποία και αυτά μπορούν να ανέβουν αρκετά.
Επίσης, λοιπόν, κλείνοντας αυτό το κομμάτι, θέλω να πω ότι αν κάποιος θέλει απλά να παίξει, να τερματίσει το story, να μπαίνει casual, να κάνει κουεστάκια, να μαζεύει πραγματάκια, να βρίσκει με τους φίλους του να μπαίνουν σε raids, όπως αυτό εδώ, ας πούμε, το raid το οποίο δεν έχω καταφέρει να μπω, γιατί αργεί πολύ να μου ανέβει αυτό εδώ το combat rating. Είμαι πόσο καιρό και δεν μπορώ να ανεβάσω combat rating. Αν, ας πούμε, έχω ένα λεφτά, θα είχε γίνει σε μια μέρα. Παίζω 2 μήνες και δεν ανεβαίνει. Οπότε, δηλαδή, κάποιος, ας πούμε, που στάρει το παιχνίδι και δεν έχει το χρόνο να περιμένει τόσο καιρό να ανεβαίνει σιγά σιγά ή να του πέσει κάποιο legendary gem σε μεγάλο rank με τα crests που χρειάζονται, θα δούμε, υπάρχουν κάποια modifiers στα Elder Rift που θα μπούμε κτλ. Να και ο Kane εδώ, ο φίλος μας από τα παλιότερα παιχνίδια. Αν κάποιος παίχτης βαριέται και δεν έχει την υπομονή να περιμένει, αναγκαστικά πρέπει να χώσει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Εγώ, ας πούμε, ξέρω το φιλαράκι μου ο Τάσος μου είπε ότι έχει χώσει, ας πούμε, ένα κατοστάρικο. Εντάξει, δεν το λες υπέρογκο ποσό, δεν το λες για μελιτέο 100 ευρώ. Πες δηλαδή να έχεις πάρει ένα καλό παιχνίδι με το Season Pass. Κάπως έτσι, εκεί το κόβω το κατοστάρικο. Οπότε είναι αυτό, παιδιά. Όποιος θέλει δηλαδή να μην χώσει λεφτά, μπορεί να παίξει μια χαρά τον Diablo Immortal. Απλά από εκεί και πέρα, αν δεν καίγεσαι να γίνεις top παίχτης σε gear, απλά δεν χώνεις λεφτά. Εδώ είναι το Bounty Board, εδώ σου δίνει κάθε μέρα, πες το, λοιπόν, τι είναι, ρε παιδιά, δεν έχω τον difficulty, ανέρεση, Χελένα, εδώ βλέπουμε τη δυσκολία, όσο ανεβαίνει level Paragons, ανεβαίνει και η δυσκολία, κοιτάξτε εδώ τα Paragons μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Φυσικά, λοιπόν, επειδή το είπα πριν, υπάρχουν και εδώ τα Paragon, το Paragon System, δηλαδή εδώ φτάνει ο παίχτης μέχρι 60 level. Δεν φτάνει 70, ας πούμε, στον Diablo 3. Τώρα με ρωτάτε γιατί, δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Οπότε εγώ τον έχω καπάρει στο 60 και όπως βλέπετε εδώ είμαι στο 22. Οπότε έχω πάρει 22 Paragon levels και αυτή εδώ κάτω είναι η experience bar μου που ανεβάζει Paragon. Το Paragon system είναι, ας πούμε, εδώ, σου δείχνει τι μπορείς να κάνεις. Απλά τώρα δυστυχώς εδώ μας κόβει η κάμερα. Κοιτάξτε, ας πούμε, πόσα Paragon μπορούν να μπουν. Και εγώ έχω, ας πούμε, 20. Έχω πάρει κάποια εδώ, έχω εδώ, 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 κοιτάξτε εδώ. Δηλαδή, έχει να κάνεις πράγματα. Οπότε, πάμε τώρα να φύγουμε από το κομμάτι το χρηματικό, που είναι ένα πολύ μεγάλο σκηνικό για να κάποιον να τον αναγκάσει να μπει ή να φύγει από το παιχνίδι. Το αφήνω αυτό συνά και το εξήγησα. Όποιος θέλει δηλαδή να έχει μια εμπειρία Diablo λογική, παίζει χωρίς λεφτά. Όποιος θέλει high-end, πρέπει να πληρώσει. Το παιχνίδι, λοιπόν, διαδραματίζεται ανάμεσα στα γεγονότα του 2 και του 3. Βλέπουμε πάρα πολλούς γνωστούς παίχτες. Να πω ότι, να κάνω μια μικρή παρένθεση, μου αρέσει πάρα πολύ η αίσθηση από το mouse του Black Dragon Kit. Το πληκτρολόγιο σας το αφήνω για έκπληξη να το ακούσετε σε λίγο. Έχω εκστασιαστεί από το πληκτρολόγιο, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα το ακούσετε σε λίγο, λογικά. Το campaign του είναι ωραίο, με πολύ όμορφα cutscenes γενικά. Τα γραφικά του είναι όντως πολύ πιο καλά του Diablo του 3, όταν τα βάζω μετά το ένα πίσω από το άλλο. Φαίνονται καταρχήν πιο καθαρά, πιο HD, φαίνεται πιο μεγάλη λεπτομέρεια. Στην beta έκδοση πάντως εδώ για το PC δεν υπάρχει, παιδιά, επιλογή να φτιάξουμε την ανάλυση στα graphics. Εδώ, βέβαια, επειδή το έξω το PC μου είναι δυνατό πολύ, ευτυχώς για τόσα χρόνια είχα παλιό PC, δεν ασχολιόμουν. Τα έχω όλα τέρμα, frames uncapped κτλ. Δεν έχει όμως να πειράξουμε την ανάλυση, γι' αυτό βλέπετε και εδώ στα πλάγια αυτό το ενοχλητικό κενό. Τι να πούμε, το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση, παιδιά, στο παιχνίδι είναι ότι στα παλιά Diablo υπήρχε το primary mouse skill και το secondary. Εδώ υπάρχει μόνο ένα και το βλέπουμε εδώ. Ένα. Οπότε βγάλανε το δεύτερο skill. Αυτό, βέβαια, πιστεύω ότι το κάνανε ξεκάθαρα για να μπορεί κάποιος να παίξει πιο εύκολα από το κινητό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν 4 skills, όπως υπήρχαν και στα περασμένα παιχνίδια, ξέρω εγώ. Το minimap είναι δυνατό, είναι πολύ ωραίο. Μπορείς να κάνεις teleport στα περισσότερα σημεία που θέλεις χωρίς να πηγαίνεις πέρα δόθε.
Ένα πολύ δυνατό κομμάτι είναι ότι οτιδήποτε και να θέλεις να κάνεις, θα το δούμε σε λίγο αυτό, πατάς κάπου και σε κάνει teleport. Ή ας πούμε σε κάποια quests, στα bounties κτλ. Σε κάνει ένα auto navigate. Αυτό βέβαια δεν γίνεται από την αρχή, ψιλοξεκλειδώνεται μετά στα επόμενα επίπεδα του παιχνιδιού. Η ιστορία του τώρα, για να λέμε και την αλήθεια, δεν με πολύ τρέλανε. Δεν πορώθηκα, δηλαδή όταν το τερμάτισα το story, το campaign, λέω αυτό. Δεν είναι ότι ήταν λίγο σε ώρες. Απλά τα Diablo με έχουν συνηθίσει σε ένα πολύ δυνατό ending γενικά, το καταλαβαίνεις ότι πλησιάζει στο τέλος. Εδώ δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, οπότε το story του, εντάξει, ωραίο, αλλά υπήρξαν και καλύτερα. Υπάρχουν πάρα πολλά λοιπόν νέα additions, δηλαδή πέρα εδώ από το skill system που είναι λίγο διαφορετικό. Να δούμε για λίγο το μενού. Τα skills ανεβαίνουν levels και καπάρουν όταν φτάσεις στο level 60. Μπορείς να τα κάνεις assign εδώ, ας πούμε. Τι άλλο έχει εδώ να δούμε? Quests, εντάξει, σου έχει κάποια κουεστάκια εδώ στο new challenge. Όσο ανεβαίνει το difficulty, σε ξανακάνει να κάνεις ένα replay τα quest, απλά με άλλη δυσκολία. Το inventory έχει αλλάξει γενικά, έχει και τα cosmetics εδώ, έχει κάποια πραγματάκια που μου τα είχε δώσει στην αρχή επειδή είχα κάνει login, ξέρω εγώ, και πήγαινε καλά η φάση. Βλέπετε, να εδώ, Horadric Legacy Armor, το Tal Rasa, για όσους ξέρουν, αυτό είναι Tal Rasa, ξέρω εγώ, η φάση. Φεύγουμε από τα cosmetics. Έχει ένα άλλο, ας πούμε, σιλότοπο που εδώ είναι τα τζέμας, και εδώ έχει και κάποια άλλα αντικείμενα. Γενικά έχει πάρα πολλά αντικείμενα, παιδιά, διαφορετικά. Όλα αυτά που βλέπετε, τα που είναι σαν ρούνι, είναι για να κάνουν craft διαμάντια. Αυτά εδώ είναι κάποια άλλα αντικείμενα τα οποία τα βάζουμε σε ένα Horadrim, ναι, αυτή που ήταν ο Kane, ρε παιδί μου, η φάση, the Horadrim, το συμβούλιο της εκεί, και σου μπουστάρει τον παίχτη, δηλαδή κάνεις assign το κάθε ένα ξεχωριστά και ανεβαίνεις. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, υπάρχουν τα aspirant ski, υπάρχουν τα crests που είναι modifiers για τα rifts. Υπάρχουν, εντάξει, οι σκόνες και τα λοιπά, που να κάνετε πάντα salvage, παιδιά, τα αντικείμενα και όχι sell. Εδώ υπάρχουν τα hits, τα οποία αυτά είναι tokens που τα κερδίζετε από διάφορα πράγματα που κάνετε και μπορείτε μετά να τα ξοδέψετε για οτιδήποτε material χρειάζεστε. Γενικά το έχουν μπουκώσει το παιχνίδι. Έχουν βάλει πάρα πολλά πράγματα, ίσως και να το έχουν κάνει και επίτηδες για να υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον τους παίχτες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο ένα rift, γιατί σίγουρα θα έχετε βαρεθεί τώρα που κάνω έτσι. Λοιπόν, εδώ, ας πούμε, είναι το Elder Rift. Εδώ είναι τα modifiers. Γενικά, όσο πιο καλά modifiers χώσεις, τώρα εδώ με τη δυσκολία θα δω, τόσο πιο μεγάλα chance να σου πέσουν είτε legendary items είτε legendary gems. Υπάρχουν και legendary crests, αυτό είναι rare crest, και εδώ βλέπετε buy more. Οπότε σε αναγκάζει να αγοράζεις για να βάζεις τέτοια και να έχεις πιο μεγάλα chances να κερδίσεις κάτι δυνατό. Εγώ τώρα, επειδή έχω κάποια, θα βάλω τα απλά, τα rare. Οπότε βλέπετε ότι μου ανεβάζει τις πιθανότητες για πιο πολλά πραγματάκια. Για να δούμε αν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος. Λοιπόν, μας έβγαλε την Λομπέλια εδώ. Κρίμα τώρα δεν είναι κάποιο από τα φιλαράκια μου που είμαστε στον ίδιο σερβέρ να μπαίναμε να παίξουμε. Απλά η ώρα είναι 12.30 το βράδυ, κοιμούνται όλοι, έχω γυρίσει από τη δουλειά και είμαστε σε φάση τώρα να φτιάξω εγώ αυτό εδώ το βίντεο, ενώ είμαι πτώμα, αλλά δεν πειράζει, χαλάλι, γουστάρω. Λοιπόν, εδώ τα rifts και όλα αυτά είναι όπως τα παλιά παιχνίδια που μπαίνουν 4 άτομα. Υπάρχει και μια νέα προσθήκη στο παιχνίδι, τα raids. Τα raids είναι μεγαλύτερα party, δηλαδή των 4 ατόμων, είναι 8 άτομα. Και αυτό το κάνει ένα νέο future για το παιχνίδι, το οποίο εμένα προσωπικά μου άρεσε αρκετά, γιατί είναι και καλύτερα τα rewards, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Περιμένουμε να μπει ένα τέταρτο άτομο, κλασικά δεν μπορείτε να το δείτε γιατί το κρύβει η κάμερα. Όταν είσαι σε φάση secure για dungeon, που τα λέγαμε όσοι θυμάστε από εγώ και τα λοιπά, ή για rift καλύτερα, μπορείς να το κλείσεις και να συνεχίσεις αυτό που κάνεις, και όταν βρεθεί το άτομο
θα κάνεις teleport στο Rift. Εδώ υπάρχει το Challenge Rift, εδώ είναι το Elder Rift. Να πούμε ότι είμαστε στην Westmarch, όπου είναι η κεντρική πόλη του παιχνιδιού, που εδώ μαζευόμαστε όλοι και υπάρχουν χίλια δύο πράγματα να κάνεις, ο Identifier, ο Reforger, όλοι εδώ είναι ρε παιδάκι μου, το Armor, το Gem Crafter, ιστορίες για αγρίους, όλοι εδώ λοιπόν η παρέα βρίσκεται εδώ, εδώ είναι και ο Hilts Vendor, όλοι οι τύποι είναι εδώ. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι μπήκε πάρτι και ξεκινάμε. Έχω το πιο χαμηλό Paragon level, είναι 22, η άλλη είναι πολύ πιο μεγάλη και πάμε λίγο να δούμε λίγο δράση παιδιά. Στο PC εννοείται ότι το loading είναι πολύ πιο γρήγορο. Λοιπόν, και εδώ είμαστε, εγώ έχω Necromancer λοιπόν, ο αρχηγός των Minions. Πετάω τα Minions μου μπροστά και εγώ κάθομαι εδώ πίσω και εξαπολύω διάφορα άλλα πραγματάκια. Έχω Golem. Να πω ότι το δικό μου το build είναι full offensive. Δεν έχω καθόλου utility, δεν έχω καθόλου defensive skills. Παίζω full attack αυτή τη στιγμή γενικά. Κακό αυτό, γιατί δεν μπορείς να βραπετεύσεις από διάφορες καταστάσεις όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Όπα, εδώ βλέπω μπήκαμε. Εντάξει, πιο πολύ συνηθίζω το κινητό και στο PC. Έλα, έπεσε legendary. Λοιπόν, αυτό είναι η μαγική εικόνα στο παιχνίδι και στο 3. Εντάξει, γίναμε τώρα, λες να μου έχει κάνει ένα καλύτερο όπλο, το δούμε μετά μόλις τελειώσουμε την ιστορία. Αν βγάλεις πιο γρήγορα το ρίφ, γενικά, παίρνεις τα δωράκια σου. Έχω αντικαταστήσει τους Bone Archers, τους Skeleton Archers, συγγνώμη. Και έχω βάλει έναν πανίσχυρο Skeleton Warrior, ο οποίος κόβει, είναι barbarian φάση, ειδικά με το Whirlwind, είναι για να αρρωσταίνει κάποιος τίχνης που κάνει, είναι τρελό αουρέ. Και έχω μαζί και δύο mages, Skeletal Mages, οι οποίοι ουσιαστικά ένα βγαίνει, αλλά εγώ έχω παθάρει από το item και βγαίνουν δύο και είναι πολύ δυνατό αυτό. Η άλλη έχουν προχωρήσει λιγάκι, εγώ εντάξει τώρα κάθομαι και μιλάω κιόλα, στα κλασικά να ξέρετε. Κάτσε να στείλουμε κανένα μπροστά. Βγήκε ο Rift Guardian γιατί είναι δυνατό το πάρτι. Εδώ λοιπόν, αν ρίξουμε και λίγο αυτό το σκύλο, θα σπάει. Λοιπόν, το μηχανικό φυσιολόγιο, παιδιά, της Black Dragon, απλά τα σπάει. Τα σπάει. Έχει φοβερό feeling. Φοβερό feeling. Έλα, πάρε. Κλακ, 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 στο channel. Πήραμε και το Paragon level. Πήραμε, δεν λουτάραμε. Εντάξει, δεν μου βγάλε κάτι καλό στο τέλος του boss, αλλά μου έπεσε random, παιδιά, είδατε, στην αρχή του level. Λοιπόν, εδώ να δούμε, πήραμε κάτι καλύτερο. Ναι, όχι, εδώ έχουμε μόνο αυτό που να το κάνουμε identify. Οπότε, να θυμάστε, κάνετε salvage πάντα τα άχρηστα για να σπάσετε και να πάρετε σκόνες για να μπορέσετε να βαθμίσετε αργότερα τον εξοπλισμό σας. Πάμε πίσω στην πλατεία, να πάμε να δούμε αν είναι καλό αυτό που κερδίσαμε. Εδώ ας πούμε τώρα μπορείτε να πατήσετε Identify, Navigate και σας πάει μόνο του. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο future στο Diablo Immortal, να σε πηγαίνει μόνο του. Πολύ ξεκούραστο, πολύ ωραίο. Κάνουμε Identify, έγινε, και να δούμε αν είναι καλύτερο. Φυσικά και είναι καλύτερο γιατί υπάρχει το πράσινο βέλος και θέλω να δω και πόσο καλύτερο είναι. Εντάξει, φτιαχτήκαμε μάγκες. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχετε πολύ διαφορά στο σκορ.
Βέβαια το περασμένο effect ήταν damage done to demon secrets by 10%, εδώ είναι primary attacks reduce enemy healing by 7%. Είναι λίγο πιο αδιάφορο, τι να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ επίσης κάτι πάρα πολύ βασικό σε αυτό το παιχνίδι. Ίσως έπρεπε να κάνει και κάτι Blizzard για να αντισταθμίσει λίγο το σκηνικό με τα χρήματα. Σε κάνει να μεταφέρεις τα gems σου ατόφια και οποιαδήποτε upgrades έχεις κάνει σε ένα item στο νέο item που βρίσκεις. Οπότε έγινε εδώ η φάση και το παίρνει έτσι, ας πούμε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή η αναβάθμιση. Να πούμε ότι όλα αναβαθμίζονται και τα όπλα, παιδιά, αναβαθμίζονται. Εδώ δεν το είδα αυτό. Το σπαθί που βρήκα, τον Dagger βασικά. Command Golem που ήδη χρησιμοποιώ τον Golem. Now summons a molten Golem that continually burns all nearby enemies. Pss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 s
ένα νέο set, ένα νέο build. Σας δίνει και προτροφές για να φτιάξετε builds, παιδιά. Εδώ βλέπετε τώρα ότι έχω τα skills που χρειάζεται, έχω βρει gear και όλα που χρειάζεται, όχι όλα, 2 από 4. Έχω και ένα set, επίσης υπάρχουν και τα set items εδώ. Και σου δίνει και δωράκια, να σε δώσω 10.000 gold. Γενικά οτιδήποτε κάνεις στο παιχνίδι, μπορείς να πάρεις κάποια δώρα, τα οποία θα τα δούμε τώρα. Κάθε μέρα που λογκάρεις έχει καταρχήν ένα free δώρο. Εδώ επίσης το πρώτο τέρας που σκοτώνεις κάθε μέρα σου δίνει και από ένα δωράκι. Κάθε μέρα κάτι διαφορετικό. Εδώ ας πούμε τώρα μας έδωσε ένα crest που χρησιμοποίησαμε πριν. Ενδιαφέρον. Επίσης, Paragon. Πήραμε Paragon. Πάμε να το ξοδέψουμε. Damage συν 2,20. Το χρησιμοποιούμε. Οπότε τώρα είμαστε 23 level Paragon. Επίσης τώρα εδώ πολύ σημαντικό είναι το Codex. Το Codex είναι όλο αυτό εδώ το πράγμα, παιδιά, το οποίο έχει πάρα πολλά πράγματα να δούμε. Πράγματα τα οποία τα κάνεις και παίρνεις αυτά τα coins. Αυτά τα coins αρθρίζονται και στο τέλος, όσο πιο πολλά coins μαζεύεις, ανεβαίνεις level στο Battle Pass. Δεν υπάρχει πλέον κάποιο παιχνίδι που να μην έχει Battle Pass. Ότι υπάρχει και εδώ το Battle Pass. Λοιπόν, οτιδήποτε λοιπόν κερδίσει σου βγαίνει η κόκκινη τελίτσα. Οπότε εδώ ανεβάσαμε Combat Rating. Στο PvP αναγκαστικά ανέβηκε και εδώ το Combat Rating. Στο Conquest έχουμε κι άλλο. Εδώ Recommended Builds πήρα κι άλλο. Μου δίνει Shields που είναι αυτό το ωραίο το token για να αγοράσουμε πραγματάκια. Στο Achievements βλέπω Player Achievements. Find a Legendary with Paragon Level 20. Claim. Εντάξει, το πήραμε κι αυτό. Και το Battle Pass, παιδιά, είναι εδώ. Κλασικά free και empowered που δεν φαίνεται. Μπορείς να πληρώσεις για να έχεις καλύτερο Battle Pass, άρα να έχεις καλύτερα rewards, καλύτερες αμοιβές όσο κάνεις racking up. Το Battle Pass έχει και μια διάρκεια, είμαστε τώρα στο Season 2, το οποίο λήγει σε 5 μέρες και καπάρει στο level... Wow. Στο 40, στο 50. Στο 40. Και σου δίνει μετά ένα αρχιτουμπανιζέ δώρο, ξέρω εγώ. Αυτό είναι ένα legendary gem, βλέπω εδώ. Όταν όμως έχεις αγοράσει το Battle Pass, έχεις σαφώς καλύτερα rewards. Γενικά κάθε μέρα ανανεώνονται τα activities, βγαίνουν future dungeons. Να, εδώ Elder Rift. Κάναμε ένα Elder Rift. Θα πάρουμε, ας πούμε, τους κόμπους μας, οι οποίοι αρθρίζονται εδώ στο Battle Pass. Ό,τι και να κάνεις γενικά, παίρνεις points. Και όταν ανεβαίνεις level στο Battle Pass κτλ, παίρνεις και experience level. Εδώ έχουμε μια κόκκινη βούλα, που σημαίνει ότι εδώ έχουμε να πάρουμε και εδώ κάποια δωράκια. Defeat 10 Elite Monsters, claim. Claim και εδώ. Αυτό είναι άλλα event. Αυτά μπήκανε πρόσφατα. Adventurous Path, Hungering Moon. Πάμε εδώ, μας δείχνει, πάρε και από εδώ points. Γενικά η Blizzard θα μας βάζει συνέχεια πραγματάκια, events. Και εδώ τώρα, τι έγινε, κάτι έχουμε κι άλλο εδώ. Claim, 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 γιατί όμως συνεχίζει να είναι κόκκινο. Α, ναι, γιατί πρέπει κάτι να πατήσουμε, για να δω. Γιατί όμως δεν το βλέπω εδώ, μήπως είναι κάπου και μου κρύβεται την κάμερα τώρα.
Ποιος ξέρει, θα το δούμε μετά. Πάντως εδώ θα το χρησιμοποιήσουμε τώρα. Draw. Οπ. Και τι πήραμε. Αυτό. 52.000. Α. Ένα από όλα αυτά. Οκ. Okay. Έχουμε και άλλα 20. Ας το χρησιμοποιήσουμε. Γενικά, όπως βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλά τύπου currencies, νομίσματα δηλαδή, διαφορετικά, για να μπορέσεις να κάνεις πραγματάκια. Εδώ συνεχίζει να μου δείχνει κόκκινη τέτοια, αλλά δεν βρίσκω που είναι. Λοιπόν. Ναι, οφείλω να πω, παιδιά, γιατί το ξεχνάω, ότι πολύ ωραίο feeling. Black Dragon, τα σπάει, έχω πορωθεί. Και παίζω έτσι και στο πισάκι μου τώρα εδώ και γουστάρω, ας πούμε, γιατί έχω καιρό να παίξω έτσι. Λοιπόν, ας πάμε τώρα κάπου αλλού να δούμε κάτι άλλο. Α, εδώ κλασικά υπάρχει το Stas. Α, οφείλω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο είναι ότι δεν υπάρχει ένα κοινό Stas όπως υπήρχε, παιδιά, στο Diablo 2. Δηλαδή δεν μπορείς να βρεις αντικείμενα για άλλα κλάσεις και να τους τα μεταφέρεις. Good to see you. Όλα δυστυχώς πρέπει να είναι όλα για ένα παίχτη. Οπότε τι θέλω να πω, ότι αν εσύ, ας πούμε, έχεις χαλάσει 1000 ευρώ για να κάνεις τα gems σε έναν παίχτη να γίνει τούμπανο, δεν μπορείς να τα δώσεις σε κάποιον άλλον. Έξυπνη Blizzard, σου λέει δεν έδωσε ένα χιλιάρικο. Δώσε ένα χιλιάρικο για το άλλο κλάσ που θες να φτιάξεις. Όμως έχει επινοήσει για κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, γιατί το θυμήθηκα. Μας δίνει την επιλογή η Blizzard, προς το παρόν δεν ξέρω αν θα αλλάξει, κάθε εβδομάδα να αλλάξεις το class που παίζεις. Δεν σου αρέσει ο Necromancer, κάντονε Wizard, κάντονε Warrior, Barbarian. Οπότε ίσως κάπως να το σώζει εδώ. Πάμε να δούμε λίγο τον Hitch Vendor, πως έχει να αγοράσουμε κάτι. Εδώ είναι ένα Sanctum, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σκηνικό εκεί. Είναι εκεί που είναι η Horadrim. Εδώ υπάρχει και το PvP. Γενικά υπάρχουν πολύ δυνατά events. Όχι, εδώ είναι ο Hilt Vendor. Πάμε Navigate να κάνει το Town Portal. Υπάρχουν πάρα πολλά events. Δηλαδή το παιχνίδι δεν σε αφήνει, ρε παιδί μου, παραπονεμένο. Έχει να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Εδώ είναι right, λοιπόν, εδώ έχω, ας πούμε, εγώ 6.500 χίλτς σχεδόν. Και σου λέει Legendary Crest, μπορείς να αγοράσεις μια φορά το μήνα ένα αντί 1.600. Mystery Legendary Item 1.600, δεν ψήνω. Crest 300 το απλό, Normal Gem 200 κτλ. Και μετά εδώ υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχουν οι αθάνατοι, διαλέγεις μια να είσαι με τους αθάνατους ή με κάποια άλλη φατρία, θα τη δούμε σε λίγο. Κοιτάξτε εδώ τώρα λίγο γραφικάκια. One Honor. Έλα μισό δωμάτιο. Εντάξει, πολύ τούμπαρνα τα γραφικά. Εδώ μας δείχνει ποιοι αυτή τη στιγμή, ποιοι παίχτες είναι στο Wall of Honor, ξέρω εγώ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτοί εδώ οι κύριοι έχουν βάλει το χεράκι στην τσέπη καλά. Εδώ γίνεται και το PvP γενικά, ένα Battleground Captain εδώ. Όχι, είναι ανοιχτό. Έλα να μπούμε ένα PvP να γελάσουμε. Πόσο άκλαφτη θα πάμε. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, θα γελάσουμε εδώ. Εδώ, ας πούμε, τώρα για να παίξεις PvP πρέπει να έχεις φτιαχτεί με gems. Εγώ τώρα θα μπω εδώ και θα δείτε ένα παράδειγμα. Όσο και καλός παίχτης να είσαι, να παίζουν τα skills ενωμένα με ακραίες εγκεφαλικές bluetooth ενώσεις, τα δάχτυλα με τον εγκέφαλο, δεν γίνεται να σταντάρεις με τίποτα εδώ. Πάμε να δούμε λοιπόν για ένα background. Να σας πω ότι έχω παίξει μόνο ένα background τόσο και εδώ, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει κανένα νόημα. Η μάχη είναι 7 λεπτά και είναι η αμυνόμενη και επιτιθέμενη. Εδώ μας λέει, ας πούμε, ότι πρέπει να προστατέψουμε το artifact. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν θα μπορούσε ο άλλος να δει τι rating είμαι, τι resonance έχω κτλ. Πιστεύω ότι θα θύμιζε εποχές WoW, kick από το raid, ξέρω εγώ. θα γελάσουμε τώρα εδώ.
Prepare for glory. Ελπίζω να διασκεδάζετε το επεισόδιο αυτό. Έχει λίγο... Είναι ένα διαφορετικό επεισόδιο το σημερινό. Είναι ένα fusion επεισόδιο, μια μετάβαση σε κάτι άλλο που δεν έχετε συνηθίσει. Το κανάλι με αυτό έχει ξεκινήσει πάντως, να ξέρετε. Και κανείς δεν ξέρει αν θα επιστρέψει στην αρχική ιδέα. Λοιπόν, μπαίνουμε λοιπόν εδώ τώρα. Protect the Guardians. Λοιπόν, για να δούμε τον Golem που έγινε Fire Golem. Θα κάνει λίγο παραπάνω damage. Λοιπόν, γενικά το concept εδώ είναι να ψιλοπάνε μαζί τα teams, αλλά αν την άλλη άμα πάνε κι όλοι σε έναν, μετά τα πράγματα είναι και λίγο δύσκολα. Δεν πάω. Εντάξει, παίζω PvP χωρίς κανένα, όπως είπαμε, defensive utility, έτσι. Οπα. Ρε τον άτιμο, πάρε. Απορώ που δεν έχω χάσει τόσο ώρα. Πραγματικά απορώ που δεν έχω χάσει. Έχασα. Clan PvP Boys ο τύπος. Το περασμένο PvP που είχα παίξει είχα χάσει σαφώς. Είχε χάσει το team μας. Για να δούμε τι θα κάνουμε εδώ. Γενικά το PvP θέλει defensive skills. Και εγώ τώρα τουλάχιστον έπρεπε να είχα βάλει ένα defensive. Το Ray θα έπρεπε να βάλω για να μπορώ να την κάνω. Λοιπόν, κοίταξε τον. Οπα. Καλά, ήρθανε και οι έξι μαζί, αλλά γελάσαμε λιγάκι. Δεν με έχουν πάρει χαμπάρι, είμαι από πίσω τους. Τώρα θα με πάρουν. Έλα ρε. Όχι, πότε γέμισε αυτός. Πίσω, με κάνανε σημαία. Κλάμα. Έτσι μου θέλει να κάνω live party. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα κάνω live party, αλλά δεν θα το αφήσω όλο για να μην γίνει πολύ μεγάλο το επεισόδιο. Λίγο που έπαιξα έτσι τώρα. Α, εδώ με πήραμε από το Battle Pass κάτι. Τσακ, δωράκι. Γιατί παίξαμε ένα Battleground, οπότε παίρνουμε τους πόντους μας. Και στο Achievement βλέπω, έχουμε κάτι ακόμα εδώ. Όχι, Exploration, Clear Achievements. Ναι, όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο εδώ.
Εδώ υπάρχουν γενικά έτσι πραγματάκια τα οποία μπορείς να κάνεις track. Κάτι άλλο που δεν έχουμε δει γενικά. Party Finder, λοιπόν το Heliquar είναι κάτι πολύ ωραίο και αυτό είναι ένα καινούριο addition στο παιχνίδι. Είναι και καλά ένα ιερό relic το οποίο παίρνεις τρόφις από εχθρούς, τα βάζεις μετά εκεί και μετά με ένα άλλο είδος token μπορείς και αναβαθμίζεις. Εγώ σου έχω το πρώτο σε level 7. Γενικά μπορείς να ανεβάσεις πάρα πολύ το damage output που κάνεις από πάρα πολλά διάφορα events. Για να μην τα δείξουμε όλα και δεν αφήσω τίποτα να δείτε κι εσείς από μόνοι σας, θα σας δείξω ένα τελευταίο κομμάτι το οποίο είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού, το οποίο έχει να έχουν βάλει μέσα τα, και τα raids που είπαμε και το Vault Raid που είναι ένα νέο σκηνικό. Υπάρχουν ένα άλλο είδους τύπου clan το οποίο είναι τα Dark Clans, τα Warbands κτλ. Μισό λεπτό γιατί έχω μπερδευτεί. Εννοείται ότι εδώ μπορεί να κάνετε και φίλους κτλ. Και από αυτό το προφίλ χρειάζεται να έχετε την εφαρμογή του Battle.net ή να είστε στο main. Λες ακακιά εδώ. Καλά, leaderboards υπάρχουν, party finder. Εδώ είναι το Shadows. Λοιπόν, εδώ είχε γίνει μια βλακία, είχε μπαγκάρει ένα quest και ενώ ήμουνα σε rank ψηλό, μπαγκάρει το quest και με ξανακάνει να μοιηθώ από την αρχή και έχασα όλο το progress. Αυτό ας πούμε ήταν μεγάλη μου, μεγάλο bug του game και τώρα ξανά είμαι πάλι apprentice, απλά επειδή ξενέρωσα δεν πολύ μπαίνω σε αυτούς. Εδώ λοιπόν τι γίνεται τώρα, εδώ υπάρχουν άλλα πράγματα, άλλες δουλίτσες, υπάρχουν τα contracts, υπάρχει το Path of Blood το οποίο δείχνει μέχρι πού μπορείς να φτάσεις, πόσο να αντέξεις ας πούμε κάποια πολύ γρήγορα τύπου dungeons. Έχω φτάσει π.χ. με τον gear που έχω το level 15. Το Raid the Vault είναι συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, προσπαθείς να μπεις σε μια vault με θησαυρούς, να κλέψεις όσο πολύ περισσότερο μπορείς θησαυρό και μετά να φύγεις. Το Battleground που το είδατε, το Assembly το οποίο εκεί μπορείτε να συναντηθείτε και να ανταλλάξετε Blessings. Το Rite of Exile, πολύ ωραίο και αυτό. Το Shadow War το οποίο έχει να κάνει ανάμεσα με τις clans, με άλλα rewards. Γενικά έχει τόσα πολλά ρε παιδιά, τόσα πολλά. Τα contracts είναι πάρα πολύ ωραία γιατί μπορείτε ας πούμε να κάνετε σαν κουεστάκια, αλλά είναι ιδιαίτερα κουεστάκια, δεν είναι τόσο απλά όσο είναι το bounty table, είναι πιο ιδιαίτερα quests τα οποία έχουν και πιο καλά rewards. Εδώ λοιπόν τώρα είμαστε στο Card of Whispers, είναι λοιπόν αυτό το νέο addition του παιχνιδιού που είναι και αυτό πολύ μεγάλο, με πολλά πράγματα να κάνεις, το οποίο βρίσκεται κάτω από την πόλη της Westmarch και είναι σαν μια φάση εδώ να είναι οι ρογκάδες γενικά. Και εδώ λοιπόν υπάρχει πολλή δουλίτσα να γίνει. Πολύ δουλίτσα. Εδώ είναι ότι είναι να μοιηθείς στα Shadow Clans, εδώ μπορείς να κάνεις τα events αυτά τα Raid the Vault, το οποίο ας πούμε δεν μπορούμε να μπούμε γιατί γίνεται σε συγκεκριμένες ώρες. Πάρα πολλά πράγματα υπάρχουν εδώ, το οποίο συνεχίζει εδώ. Όλα αυτά είναι κατά την πόλη όπως είπα και έχει γενικά, εδώ είναι κάπου που σε μειούν σε όλη τη φάση. Εδώ είναι ένας άλλος μαρ που δείχνει τα Dark Clans και είμαι σε μια Dark Clan, τη Sun Age συγκεκριμένα, είμαστε 33%. Δείχνει ποιος είναι ο αρχηγός εδώ, μπλα μπλα μπλα, οπότε αν μπείτε στο παιχνίδι και θέλετε να ψηλό είμαστε και μαζί, μπείτε και σε αυτή την Clan τη Sun Age. Τι άλλο, γενικά υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα λοιπόν εν τέλει για να μην πω πολύ λόγο που δύσκολο κάποιος να χάσει το ενδιαφέρον του. Βέβαια θαρώ ότι το παιχνίδι γενικά απευθύνεται σε παίχτες που έχουν αγαπήσει τα περασμένα, κάποιος ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί με τον Diablo Immortal και ειδικά όταν δει ή ακούσει για λεφτά που χρειάζονται, είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει uninstall και θα ξενερώσει και μαζί του κι εγώ.
Απλά επειδή, όπως είπαμε εμείς έτσι χαριτολογώντας, εγώ και κάποιοι φίλοι μου νιώθουμε ότι είμαστε παιδιά της Blizzard από πολύ πολύ παλιά, παίζουμε, αλλά παίζουμε casual, για να κάνουμε ένα Path of Blood ας πούμε. Είμαι στο 14, θα το βγάλω, για να δούμε. High Monster Level λέει εδώ. Αλλά ναι, δεν υπάρχει τέτοιο. Μόνο που δεν είχα ξαναπροσπαθήσει στο άλλο, βέβαια, ίσως να έχω λίγο καλύτερο gear. Ουουου, εδώ μας χτυπάνε τα μοντμπάκια, ρε. Τη χάνω πολύ. Καλά, ναι, εντάξει. Γελάσαμε. Δεν σ' αφήνει να χρησιμοποιήσεις το potion εδώ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ναι, είναι too much ακόμα. Εδώ σου είναι ένα παράδειγμα που σας είπα ότι αν είχα gems, δηλαδή δεν μπορείς να το βγάλεις, να ανέβεις. Να ανέβεις level εδώ. Χώνεις λεφτά, παίρνεις gems, το βγάλεις. That's all. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Diablo μόνο, παιδιά. Νομίζω ότι σας το πέρασα αυτό σαν concept, τι χρειάζεται. Ούτε καν το κοκα... Α, τώρα το κατεβάζω το πρώτο χέλφον. Το πρώτο stage. Καλό Whirlwind εδώ κάνει ο πιστός μου Warriors, αλλά είμαι έτοιμος να πέσω άκρα τους. Το καλό με το οποίο είναι τρομάξο είναι ότι παίρνουν πολύ άγκρο, παίρνουν πολλά άγκρο τα minions του. Εντάξει, εδώ δεν βγαίνει το floor. Οπότε χ. Και επειδή θα βγει μεγάλο το επεισόδιο, πάμε έτσι ένα πολύ γρήγορο, πώς να το πω, μισό λεπτό. Πάμε teleport στο Westmarch. Α, δεν μπορούμε, ναι, πρέπει να βγούμε Hero Manual. βγαίνουμε Westmarch. Ας σας δείξω λίγο και το bounty, το bounty table, πως λέγεται εκεί. Να πάμε και λίγο στο BAM bounty gold. Βλέπετε κάνει αυτό το teleport. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό παιχνίδι. Αλλά θα πάρουμε αυτό που έχει λίγο παραπάνω bonus. Να πάμε να κάνουμε αυτό. Αυτός είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος, παιδιά, να πάρετε γρήγορα XP, το οποίο μετά μπορείτε να πατήσετε εδώ και σας κάνει teleport στο quest. Έχει την κλίκα του. Βέβαια, να πω ότι περιμένω πάρα πολύ ανυπομονώ του χρόνου, το 23 που έχει ανακοινωθεί, το Diablo το 4. Ελπίζω να κρατηθεί η συνταγή του Diablo 3 και όχι του Diablo Immortal, να πρέπει να χώσουμε και λεφτά εκεί. Οπ, ένα καλό, ένα rare creature. Οπότε πάμε να το φάμε για λίγο extra XP. Πώς εδώ. Συνήθως αυτά τα μομπάκια έχουν μεγάλο chance να μας πετάξουν legendary items, γι' αυτό γενικά όποτε βλέπετε τέτοια mobs. Fire Fray. Πήρε καταβούληση που λέγανε και η Rammstein. Πάμε πίσω εμείς βέβαια στο quest, το οποίο μας λέει ότι πρέπει να σκοτώσουμε 40 αναστημένους μοναχούς. Λοιπόν, πολύ, πολύ μου άρεσε το κουτάκι του Black Dragon, το ξαναπάμε. Κάτι που ξέχασα να δείξω αυτό είναι τα πιτσα, παιδιά. Το οποίο το headset το χρησιμοποίησα πριν σε μουσική
και είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, το headset έχει εδώ, όπως βλέπετε, τα RGB του. Και ο ήχος του είναι πάρα πολύ καλός. Γενικά, επειδή χρησιμοποιώ τα Razer, τα Kraken, όπως τα χρησιμοποιούν, ας πούμε, και φανατικά, και έχουν δηλώσει ότι αυτά θα χρησιμοποιούν και ο Αλέξης και ο Σάκης ο Καρφάς, που βλέπω τα λάση που κάνουν τα παιδιά με αυτά τα συγκεκριμένα τα Kraken, ενώ είναι τόσο χρονό, ας πούμε, το έτσι. Τα Kraken, λοιπόν, δεν έχουν χαοτική διαφορά, να το πω, από τα headset. Έχω άλλα headset gaming, τα οποία είναι low budget και δεν απέχουν πολύ από τα Razer. Εδώ είναι πολύ καλά τα πράγματα. Και επίσης, ένα από τα updates γενικά που έχω διαβάσει για το συγκεκριμένο kit είναι ότι το μεγάλο του το update ήταν τα headset. Έχουν ακόμα πιο καλύτερη ποιότητα, καλύτερη πάσα, καλύτερα χρήμα. Δηλαδή, η πιο καλή αναβάθμιση του πακέτου, ας πούμε, αν θυμάμαι καλά, είναι τα headset. Δυνατά. Εντάξει, μου αρέσει και το RGB εδώ τώρα, έτσι. Δεν θα πω όχι. Ξεκάθαρα ο βασιλιάς του low budget gaming, αυτό το mouse, το keyboard και αυτά τα headset. Όλα αυτά για αυτό το πακέτο, παιδιά, βγαίνουν 50 ευρώ. Πραγματικά, για μένα, όσοι έχετε ένα απλό keyboard, ένα απλό mouse και θα θέλατε να κάνετε μια αναβάθμιση, πιστεύω ότι για αυτά τα λεφτά πάτε με κλειστά τα μάτια. Και το τεχνολόγιο, ας πούμε, το μηχανικό είναι πολύ μπόμπα, αλλά όπως έχουμε πει, γουστάρουμε μέσα από το τρικάρισμα, αλλά το γουστάρουμε την τριγή. Λοιπόν, πάτε με μια νάκια. Έγινε μια χαμόλης εδώ, κάτι που δεν έδειξα και θα το δείξω τώρα, γιατί φόρτιζε, είναι το Special Ability του Primary Skill, που μαζεύει από το μόνο από το main τάξας και κάποια στιγμή το μαζεύει, βλέπετε εδώ κάτω δεξιά, τελειώνει το διάρκεια του. Και είμαστε τυχεροί, γιατί μόλις μας έθεσε από μπλε μπάκια, μας έθεσε chest, παιδιά, εδώ. Θα δούμε σε λίγο αν γίνεται δουλίτσα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το bounty, οπότε μπορούμε να πάμε να το δώσουμε πίσω. Γυρνάμε. Claim reward. Κάτι το οποίο δεν είπα είναι το Bestiary. Το Bestiary, λοιπόν, είναι ένα βιβλίο, το οποίο είναι αυτό εδώ, και βρίσκοντας τα Monstrous Essences στο παιχνίδι, κάθε 10 που βρίσκουμε μπορούμε να ξεκλειδώσουμε μία σελίδα με ένα τέρας. Αυτό εδώ είναι ουσιαστικά ένα book, το οποίο είναι πιο πολύ φάση, να το πούμε τώρα, τύπου collectibles του παιχνιδιού. Οπότε κάθε φορά που βρίσκεις και ξεκλειδώνεις ένα νέο entry στο βιβλίο, έχεις και ένα πάρα πολύ μεγάλο XP bonus, χρυσό και αντικείμενα. Crest Merchant. Εδώ είναι, επίσης, ναι, αυτό που δεν είπα, ότι τα Crests μπορείτε να τα αγοράσετε και με άλλου τύπου tokens, τα βλέπετε εδώ, τα οποία φυσικά αυτά έρχονται μέσα από πολύ δύσκολα σκηνικά και έρχονται και με το σταγονόμετρο. Οπότε, για να μην περιμένεις με το σταγονόμετρο, τι σου λέει Blizzard, πλήρωσε, pay, obey.
23 λοιπόν level Paragon, στο 30 level Paragon μόλις φτάσω μας δίνει επιλογή να φτάσω στο Hell 2, βλέπετε εδώ που το γράφει, στο Hell 2, και σαφώς όσο ανεβαίνει η δυσκολία στο παιχνίδι, σαφώς υπάρχει άλλη δυσκολία, αλλά υπάρχουν και άλλα drops. Υπάρχουν καλύτερα αντικείμενα, ή το ίδιο αντικείμενο που το έχεις στο normal, στο Hell, στο Hell 1, όταν σου ξαναπέσει στο Hell 2 θα είναι το ίδιο αντικείμενο μεν, αλλά θα είναι πάρα πάρα πολύ πιο δυνατό. Γενικά γίνεται δουλίτσα. Το παιχνίδι είναι, όπως είπαμε, σε open beta. Δεν ξέρουμε... Α, και άλλα εδώ τώρα, claim. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτή η φάση με τον Diablo Immortal. Υποθέτω ότι όσοι είναι φανατικοί και μείνουν στο παιχνίδι, πιστεύω ότι έχουν πάρα πολλά να δουν. Όσο το Diablo 3 εξελίχθηκε πάρα πολύ, εγώ το Diablo 3 έπαιζα από το 12 που βγήκε μέχρι το 16, το 17. Σίγουρα έπαιζα φανατικά από το 12 μέχρι το 15, 3 χρόνια. Και μετά το χαραιώσει λίγο και έπαιζα μέχρι κάπου το 17. Οπότε υποθέτω ότι το Diablo Immortal θα εξελιχθεί κι άλλο, απλά επειδή του χρόνου θα έρθει το Diablo το 4, δεν ξέρω μετά πόσος κόσμος θα μείνει εδώ. Ίσως να μην ήταν μια πολύ καλή κίνηση να βγει ένα χρόνο πριν το 4, εκτός αν το Diablo το 4 είναι σαν αυτό εδώ, αλλά με πολύ καλύτερο campaign, με πολύ περισσότερα πράγματα που θα υποθέτω θα προσθεθούν από εδώ. Άρα αυτό μετά θα σβήσει το Diablo Immortal, δεν θα πολύ ασχολεί το κόσμο και όλοι θα είναι στο Diablo 4 με την ίδια νοοτροπία που μάθαμε όμως εδώ. Και αυτό είναι κάτι λίγο στενάχωρο, ή και αρκετά στενάχωρο, γιατί η Blizzard ενώ έφτιαχνε κορυφαία παιχνίδια multiplayer και single player με απίστευτα και αξιομνημόνευτα campaigns, που πραγματικά παιχνίδια τα οποία τα έπαιξα το 96-97 τα θυμάμαι ακόμα και σήμερα, και επίσης τα έχω ξαναπαίξει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Το StarCraft το 1 το έχω παίξει πάρα πολλές φορές σε compatibility mode. Είναι κρίμα να χαλάσει αυτό το franchise και να το κάνει έτσι τόσο πολύ με αγορές. Οφείλω να πω πριν κλείσω αυτό το κομμάτι εδώ με την PC εκδοχή, ότι ένας streamer στην Αμερική αγόρασε επί τόπου, αν θυμάμαι καλά έτσι όπως το διάβασα σε κάποιο ξένο site, αγόρασε με $80,000 οτιδήποτε χρειάστηκε για να του μπανιάσει το χαρακτήρα του, και αφού τα αγόρασε όλα επί τόπου σε streaming, έκανε delete τον χαρακτήρα, άρα χαθήκαν τα 80 χιλιάρικα, και μετά έκανε και uninstall το game και έκλεισε το stream. Θα μπορούσες να έχεις αυτά τα 80 χιλιάρικα βέβαια σε... τα κάνεις μια δωρεά σε παιδιά, ορφανά, κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το πολύ μεγάλο κομμάτι, sorry βγήκε μεγάλο, αλλά να ξέρετε εμένα πως γίνουν αυτά, ήθελα να πω κάποια πράγματα, να δείξω κάποια πράγματα. Και πάμε στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό, μη φύγετε. Είναι η mobile εκδοχή στο φοβερό 8-bit DO controller, το Pro 2 συγκεκριμένα, που είναι το τελευταίο και το καλύτερο controller της σειράς, της εταιρείας 8-bit DO, και αυτό φυσικά δώρο στο κανάλι από την εταιρεία Conceptum Pavla Market 24. Τους ευχαριστώ θερμά και πάλι. Η εμπειρία με αυτά εδώ τα πράγματα που έπαιξα με το keyboard, με το mouse και με φυσικά με τα headset ήταν πάρα πολύ όμορφη. Τη γούσταρα πάρα πολύ. Και πάμε για το δεύτερο κομμάτι που είναι πολύ μικρό όπως προείπα, για να τελειώσει αυτό το ιδιαίτερο σημερινό επεισόδιο. Φύγαμε. Και αφού λοιπόν έπαιξα Diablo Immortal στο PC παρέα με το Black Dragon Gaming Kit G901, ήρθε η ώρα να δούμε και την επόμενη προσθήκη στο mobile gaming στην περίπτωση του Diablo Immortal, ανήκοντας τα καλούδια που μου έστειλε η Conceptum. Και να σας παρουσιάσω πώς μπορείτε να παίξετε λοιπόν στο κινητό σας όμορφα και ωραία με αυτό το νέο προϊόν, το χειριστήριο, το πρώτο controller. Εδώ συγκεκριμένα βλέπουμε τώρα το mobile clip, την ρυθμιζόμενη βασούλα που μπορεί να συνδέσετε το κινητό σας μαζί με το controller. Και εδώ είναι το Pro 2 λοιπόν Bluetooth Gamepad, το οποίο έχετε σε μια πάρα πολύ ωραία συσκευασία, minimal,
μας δείχνει από πίσω που μπορεί να συνδεθεί, τι μπορεί να κάνει. Συγκεκριμένα είναι το μαύρο χρώμα και τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Μου αρέσει εμένα αυτή η μαυρίλα στις μηχανές μου, στα αμάξια μου, στα PC μου, παντού, black. Οπότε ανοίγουμε εδώ το controller, έχει την προστατευτική του θηκούλα. Γενικά εκ πρώτης όψεως φαίνεται πολύ αξιοπρεπές, πολύ δυνατό. Μέσα στο κουτί υπάρχει ένα USB σε plus charging καλώδιο. Η φόρτισή του κράτησε περίπου 2 ώρες. Χρησιμοποιεί μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου ιόντων, η οποία θα ξαναπώ και στη συνέχεια ότι κρατάει πάρα πολλές ώρες. Και επίσης μπορείτε να βάλετε και κανονικές μπαταρίες, αν δεν με απατά η μνήμη μου. Γενικά είναι μια πάρα πολύ decent κατασκευή, που πιστεύω ότι όσοι το αγοράσετε, παιδιά, πραγματικά θα το χαρείτε. Αυτό είναι το τελευταίο λοιπόν μοντέλο, παιδιά. Δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά πράγματα. Αν μπείτε απλά στη σελίδα της 8BitDo και τα λοιπά και δείτε και αξιολογήσεις στο Scrooge και για το περασμένο μοντέλο περισσότερο, αλλά και για αυτό επειδή είναι καινούριο, θα καταλάβετε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό, ας πούμε, third party χειριστήριο. Μου αρέσει που το design αυτό θυμίζει Super Nintendo, είναι βασισμένο δηλαδή στο Super Nintendo ξεκάθαρα, με την προσθήκη των αναλογικών. Η ποιότητα κατασκευής του είναι πολύ στιβαρή, δεν είναι ούτε αρκετά βαρύ ούτε πανάραφρο, είναι σε ένα βάρος πολύ ιδανικό. Έχει πάρα πολλά πλεκτρά. Λοιπόν, καταρχήν βλέπουμε ότι υπάρχουν τα κλασικά shoulder buttons και υπάρχουν και αυτά εδώ τα δύο, τα πίσω, τα P2. Εγώ έχω φέρει εδώ και κοντά μου ένα Xbox Elite που έχω, το οποίο είναι σαν μέτρο σύγκρισης. Και στο Xbox Elite ήταν πίσω αυτά τα έξτρα, τα buttons να το πω, τα οποία βέβαια εμένα δεν με έχουν βολέψει, δεν τα χρησιμοποιώ, γι' αυτό τα έχω αφαιρέσει, δεν τα έχω επάνω. Μια ίδια νοοτροπία είναι λοιπόν και σε αυτό το Pro 2 controller. Καταρχήν να πω ότι η μπαταρία του έχω διαβάσει ότι κρατάει για τεράστια διαστήματα, δεν συγκρίνεται καν με Xbox ή PS4, PS5 αυτονομία. Ο αναλογικός του είναι όπως πρέπει. Γενικά η όλη την κατασκευή είναι πολύ ιδιαίτερη. Εδώ υπάρχουν ταλεντάκια λειτουργίας. Εδώ βλέπουμε δύο buttons που εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς ανάλογα τι θέλετε να δώσετε τα commands. Εδώ γίνεται η φόρτιση, εδώ γίνεται το connection και φυσικά εδώ υπάρχει και ένας διακόπτης, ο οποίος μας αφήνει να συνδεθεί σε PC, σε Android, σε Nintendo Switch και υποθέτω ότι αφού συνδέεται σε PC θα πρέπει να συνδέεται λογικά και σε Xbox. Μόνο σε PS4, παιδιά, δεν συνδέεται. Επίσης, βλέποντας ότι έγραφε ότι συνδέεται μόνο σε Android, δεν σας κρύβω ότι είχα τρομοκρατηθεί ότι δεν θα δουλέψει σε iOS που έχω εγώ, ας πούμε. Για να παίξει τώρα κανείς εδώ Diablo Immortal και φυσικά και άλλα παιχνίδια, εγώ ας πούμε δεν είχα παίξει ποτέ με controller σε mobile gaming. Έπαιξα και πάθα την πλάκα μου. Για να γίνει εφικτό αυτό βέβαια, χρειάζεται και αυτή η πολύ όμορφη βάση, η οποία είναι και αυτή της BitDo. Και μου την έστειλαν παρέα. Είναι τελείως ρυθμιζόμενη ως προς τις γωνίες της. Πολύ καλή ποιότητα κατασκευής και αυτή. Έχει ένα μεταλλικό ματ φινίρισμα. Και εδώ είναι έτσι και η αυξομοίωση για να μπορέσει να χωρέσει το εκάστοτε κινητό. Ποιότητα κατασκευής και σε αυτό πάρα πολύ καλή. Δεν θυμίζει τίποτα κάτι φτηνιάρικο και απλό που έχω δει κάποιες άλλες υλοποιήσεις. Να πω ότι η τιμή του 8-bit Pro 2 controller είναι στα 50 ευρώ και της βάσης είναι στα 12, οπότε με 62 ευρώ, παιδιά, έχετε ένα τρομερό πακετάκι, το οποίο εγώ σνόμπαρα, να σας πω την αλήθεια, σνόμπαρα το mobile gaming, είτε γιατί δεν είχα τύχει να ασχοληθώ, είτε γιατί ας πούμε προτιμάω να παίξω κάτι σε κονσόλα ή στο PC. Έχοντας όμως εμπλακεί το τελευταίο μήνα με το Diablo Immortal
και με αυτό το combination εδώ έχω να πω ότι... Όχι, δεν έχω να πω. Έχω να πω τα καλύτερα. Δεν έχω να πω κάτι αρνητικό. Είναι απίστευτη όλη αυτή η εμπειρία που μπορώ, ας πούμε, να κάτσω ανά πάσα στιγμή στο κρεβάτι μου, στο σαλόνι μου, μέχρι και στην τουαλέτα που πάω. Μπορώ να παίξω είτε χωρίς αυτό, είτε με αυτό το παιχνίδι τώρα το τελευταίο διάστημα που μιλάμε για τον Diablo Immortal. Και να πω κιόλας ότι μια μέρα μετά από την μαγνητοσκόπηση αυτού του βίντεο ήρθε ενημέρωση, ενώ είχα πει για 20 εκατομμύρια installs στο περασμένο section του επεισοδίου, πλέον μας ήρθε email ότι γίνανε 30 εκατομμύρια τα installs του Diablo. Από εδώ και πέρα λοιπόν θα βάλουμε τώρα την εφαρμογή. Λοιπόν, κατεβάζετε ξεκάθαρα την επιλογή στο κινητό σας που λέγεται Ultimate Software, εντάξει, και τι κάνουμε τώρα εδώ, απλά πατάμε το μπουτόνι το Start για να ξεκινήσει, κάνει και μια ωραία δόνηση. Εννοείται ότι έχουμε επιλέξει την επιλογή Bluetooth και μετά απλά πατάτε εδώ και εδώ και βλέπουμε έτσι εδώ ότι έχουμε αρκετές επιλογές. Full mappable, profiles, το ένα, το άλλο. Γενικά μια πολύ καλά φτιαγμένη εφαρμογή, η οποία μέσω της εφαρμογής αναβαθμίζεται και το firmware του controller, το οποίο το αναβάθμισα. Βλέπουμε εδώ, είναι πολύ καλή δουλειά, μπορείτε να ελέγξετε τη δόνηση, να δώσετε μακροεντολές, εδώ είναι το firmware που σας είπα. Γενικά είναι απίστευτο, εδώ μπορείτε να πατήσετε να κάνει synchronization και είμαστε ουσιαστικά έτοιμοι. Το συγκεκριμένο κινητό είναι iPhone 12 Pro Max 512 GB. Να πω, το παιχνίδι πιάνει πάρα πολύ χώρο, σε μένα στο iPhone χρειάστηκε 20 GB, και επίσης μου κάνει εντύπωση που το έχουν βάλει φίλοι σε άλλα κινητά Android και δεν υποστηρίζονται εκείνα και τους κάνουν κάποια glitches στα γραφικά, τρώει κάποια errors, κάποια crash, αλλά γενικά είναι playable, παρότι βγαίνει μήνυμα σε κάποια κινητά ότι δεν υποστηρίζεται. Παρ' όλα αυτά, αν το πολεμήσετε, παίζει. Πιάνει όμως γενικά, να ξέρετε, πάρα πολύ χώρο και με συνέχεια updates αυτός ο χώρος ενδέχεται να μεγαλώνει πολύ περισσότερο. Και τώρα έχουμε συνδεθεί. Βλέπουμε ότι τα skills έχουν τις εντολές L1-L2, R1-R2, το health potion είναι το τρίγωνο και γενικά μας έχει πάρα πολλές επιλογούλες. Για μένα αυτό συγκεκριμένο είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία που δεν θα σας κρύψω ότι μου αρέσει η φάση του γενικά. Κάποια πράγματα τα ανοιχνεύει, κάποια δυστυχώς δεν τα παίρνει. Είναι η αλήθεια. Εν τω μεταξύ και το controller βγαίνει αυτό το trigger. Πάμε γρήγορα ένα ρηφτάκι για να δούμε πώς παίζει. Λοιπόν, φύγαμε. Οπα. Όταν παίζεις το κινητό χωρίς controller, το παιχνίδι από το PC και είτε βάλεις το κινητό το controller, αλλάζουν τα configurations. Δηλαδή αλλάζει, λάθος, αλλάζει το playstyle, ο τρόπος με το οποίο παίζουμε. Οπότε κάθε φορά είναι και πιο διαφορετικό. Μόλις όμως παίξεις λίγο και το συνηθίσεις, καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται ακριβώς και συνάμα ξεκινάει να είναι λίγο πολύ διασκεδαστικό. Στο Rift γενικά μπορούμε να προσπερνάμε τα απλά τερατάκια και να κυνηγάμε παρέα bosses, γιατί δίνει περισσότερο progress στο Rift Bar. Όπως βλέπετε, σκοτώνοντας τέτοια μομπάκια ανεβαίνει πιο γρήγορα η mode
from the Greek bar. Πάμε να κάνουμε λίγο skip. Με μπάκι μπλε στείλουμε τον Will Winderman, αλλά προλάβαν και μας κάνανε block. Αστείλω. Σκοτώσουμε για ένα μπάκι, quickening globe, πιο γρήγορα attacks και movement speed. Full DPS, necromancer, το build. Και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον Rift Guardian. Οπ, μπαταρία. Την έχω κάψει την μπαταρία, μια αλήθεια. Δεν είναι και ότι καλύτερο να παίζεις games σε κινητά, γιατί σου τσακίζουν την μπαταρία και δυστυχώς το έχω ζήσει και το βλέπω αυτό τώρα. Έλα, Rift Guardian, θα πέσει πολύ γρήγορα, είναι αλήθεια. Και αφού δεν βάλαμε κάποιο Rift Modifier, μας βγήκε πολύ απλό το loot. Κυριλάτο. Δίνουμε στον Blacksmith ό,τι χρειαζόμαστε για salvage. Εδώ μπορεί να πάρει την εντολή με το δεξιά. Και με το crosshair και salvage. Να πάρουμε τις σκονούλες μας και τελειώσαμε το Rift. Αυτό ήτανε, παιδιά. Με καλή κάποιος φίλος από την κλάνα να παίξουμε, απλά τώρα πρέπει να το αρνηθώ γιατί θα το κλείσω. Αυτό είναι το gameplay το Diablo Immortal και με αυτό το τρομερό χειριστήριο της 8-bit DAW, το Pro 2 Controller. Παιδιά, είναι απίστευτο, αξίζει κάθε ευρώ. Δεν είναι ότι το παίρνετε μόνο για mobile gaming, είναι ένα third party controller το οποίο μπορείτε να το συνδέσετε για να παίξετε στο PC σας, στο Xbox, στο κινητό σας, στο Nintendo Switch όσοι έχετε. Είναι ένα πολλαπλών δυνατοτήτων controller με πάρα πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, πολύ μεγάλη αντοχή μπαταρίας, αρκετές επιλογές στο software του, full customizable και mappable, οτιδήποτε, και είναι πολύ ποιοτικό, είναι πολύ ποιοτικό και βασούλα, το δίνουν τα λεφτά. Λοιπόν, αυτό ήταν μια τρομερή εμπειρία για μένα να παίζω έτσι Diablo Immortal. Και παιδιά, ουσιαστικά αυτό ήταν το βίντεο. Λίγο μεγάλο βγήκε, αλλά έπρεπε να πούμε κάποια πράγματα, έπρεπε να δείξω ακόμα κάποια πράγματα. Ελπίζω να σας άρεσε, αφήστε το like σας, το σχόλιο σας, τα κλασικά, τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σας τα πω. Το κανάλι είναι μια αναπνοή πριν τους 5.000 συνδρομητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτή την παρέα που μεγαλώνει, που με εμπιστεύεται για αυτά, για ό,τι αυτά έχω δώσει αυτά τα χρόνια, τα ρετρό, τις αναμνήσεις κτλ. Τώρα, ας πούμε, το σημερινό επεισόδιο ήταν κάτι ιδιαίτερο. Μπήκανε και πάρα πολλοί συνδρομητές από το κανάλι με την νέα playlist τα παιχνίδια της καρδιάς μας. Άρεσε σε πάρα πολύ κόσμο αυτή η ιδέα.
και θα ακολουθήσουν και άλλα από αυτά τα επεισόδια. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ όλους για την αγάπη που μου δείχνετε. Να είστε καλά όσοι δεν έχετε πάει διακοπές, να πάτε και να περάσετε τέλεια. Εγώ κοντεύω, έχω λίγο καιρό ακόμα και θα τα πούμε σύντομα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και καλό βράδυ.